Έτσι για να ανακεφαλαιώσουμε και αυτά από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής μαζί μας, δόθηκε η γραπτή κατάθεση, η πολλαναμενόμενη γραπτή κατάθεση του 15χρονου ανήλικου γιου του άτυχου ζεύγους, ως ο μόνος αυτόπτης μάρτυρας και μάρτυρας αυτής της πολύ σοβαρής υπόθεσης. Ήταν μαζί με την θεία του και κάποιον ψυχολόγο την ώρα της κατάθεσης. Δεν ήταν παρόν ο δικηγόρος της οικογένειας, γιατί δεν υπήρχε λόγος να είναι παρόν, γιατί μιλάμε για ένα αυτόπτη μάρτυρα. Ενδεχομένως, πληροφορίες δεν μας έχουν επιβεβαιώσει ακόμα αν έχει γίνει αναγνωριστική παράταξη όπου θα αναγνώρισε τότε τον 32χρονο, τον ύποπτο ή τους υπόπτους στη συγκεκριμένη αναγνωριστική παράταξη. Είναι κάτι που αναμένεται να γίνει. Και από εκεί και πέρα θέλουμε να δούμε μέσα από την κατάθεση, τη νέα κατάθεση του 33χρονου ύποπτου, τι θα βγάλει για τα δύο πρόσωπα τα οποία εμπλέκει στην όλη υπόθεση, που σίγουρα μετά και αυτή την εξέλιξη αναμένεται και νέος κύκλος συλλήψεων, Αντρέα.